Με συνάντηση στο Ταϊπέδ ξεκίνησε η μάχη κατά των διοδίων από τον Εύρο και τη Θράκη. Πρόκειται για συνάντηση φορέων που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας με τον πρόεδρο του Ταϊπέδ, Στέργιο Πιτσιόρλα. Στο ραντεβού βρέθηκε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο δήμαρχος Μαρόνια Σαπών Γιάννης Σταυρίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου Χριστόδουλος Τοψίδης και οι βουλευτές του Νομού Εύρου. Οι πέντε σύμβουλοι του εσωτερική και εξωτερική που ήταν μαζί του παρόντες εκεί και οι οποίοι άκουσαν όλες τις αιτιάσεις όλων μας γιατί πρέπει να μην υπάρξει σταθμός διοδίων στη μέση της Ροδόπης και Αλεξανδρού και Εύρου μας είπαν το ιστορικό όλο της δημοπράτησης των σταθμών διοδίων. Και βέβαια δεσμεύτηκαν ότι το πολύ σε 20 μέρες θα έχουν κάνει μια οικονομικοτεχνική μελέτη και έκθεση την οποία θα μας την ανακοινώσουν έχοντας την δύναμη να πούν ότι θα προσπαθήσουν θέλοντας και αυτοί να τροποποιήσουν αυτήν τη διακήρυξη του διαγωνισμού και να μην επιβληθούν έτσι τουλάχιστον όπως είναι τώρα με το σταθμό διοδίων της Μέστης, λέγοντάς μας ταυτόχρονα βέβαια ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής των διοδίων αυτών των οποίων έχουν ήδη προκηρύξει θα έχουν τελειώσει και τις διαδικασίες προκειμένου να ισχύσει το αναλογικό σύστημα καταργώντας το μετοπικό σε κάθε σταθμό διοδίων. Μεταξύ των επιχειρημάτων που είχαν οι φορείς που κατέβηκαν στην Αθήνα κατά τη συνάντηση με τον κύριο Πιτσιόρλα ήταν η αύξηση οικονομικού κόστου στη διακίνηση των προϊόντων από και προς τη Θράκη οδικώς, δεδομένης της απουσίας τα τελευταία χρόνια σιδηροδρομικής εμπορικής γραμμής. Η οικονομική επιβάρυνση των μετακινούμενων καθημερινά για επαγγελματικούς λόγους εντός της περιφέρειας, καθώς και των ασθενών που εξυπηρετούνται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, η περαιτέρω φθορά του περιφερειακού δικτύου, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε στο δικό μας εδώ το λαό της περιφερειάς μας είναι ότι η δέσμευση του Προέδρου Ταϊπέδ, ο οποίος δήλωσε ο μόνος αρμόδιος να κάνει τροποποίηση, λέγοντάς μας ότι δεν έχει νόημα να πάμε σε άλλους υπουργούς, ότι είναι σοβαρότατη η δέσμευσή του να κάνει μαζί με τους συνεργάτες του και την ομάδα που έχει συστήσει μόνο για αυτό το σκοπό να κάνει αυτή τη μελέτη και να μας ειδοποιήσει μετά από ένα περίπου 20ήμερο για να μας ανακοινώσει το αποτέλεσμα και βέβαια μας δήλωσε την επιθυμία του με όλα όσα άκουσε να υπάρξει αυτή η τροποποίηση. Ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Τόδωρος Μαρκόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων πως η Εγνατία Οδός ακολουθεί μια αναξιόπιστη πορεία για το θέμα αυτό. Η Εγνατία Οδός ακολουθεί μια αναξιόπιστη πορεία σε αυτό το θέμα με την έννοια ότι αρχικά μας είχε μιλήσει για διόδια τα οποία θα ήταν ηλεκτρονικά και τα οποία θα είχαν να κάνουν με το πόσα χιλιόμετρα δρόμου διάνυσης. Το πρόβλημα είναι ότι η Εγνατία Οδός ουσιαστικά παραπέμπει τα πράγματα στο Ταϊπέδ, όπου είναι ένας πραγματικός διάλογος κουφών και ασυνεννόητων, δεν υπάρχει καμία ελπίδα συνεννόησης, και αποφεύγει να μπει στην ουσία του θέματος. Σήμερα η περιφέρεια έχει κάνει μια παρέμβαση, την οποία παρέμβαση, επειδή δεν υπήρχε ανταπόκριση από την Εγνατία Οδό και από το Ταϊπέδ, την στείλαμε στον κύριο Πρωθυπουργό, την κοινοποιήσαμε σε όλα τα κόμματα, θέτουμε θέμα για όλα τα διόδια τα οποία επιβαρύνουν και δημιουργούν θέμα στην περιφέρεια. Δεν η περιφέρεια ενδιαφέρεται για το πρόβλημα των διοδίων σε όλη της την έκταση. Δεν την ενδιαφέρει συγκεκριμένα η Μέστη, η Μουστένη ή το κάποιο συγκεκριμένο διόδιο. Τώρα, εάν οι φορείς της Αλεξανδρούπολης κάνουν μία παρέμβαση συγκεκριμένα για ένα συγκεκριμένο διόδιο, ναι μεν έχει ενδιαφέρον για αυτούς, στην πραγματικότητα όμως επειδή για να πάει κάποιος στην Αλεξανδρούπολη ή για να φύγει από την Αλεξανδρούπολη θα διέλθει από δεκάδες άλλα διόδια, γι' αυτό το λόγο η μονομερής θεώρηση ενός συγκεκριμένου σταθμού διοδίων δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι συγκεκριμένο. Διοδίων. Τι γίνεται τώρα, κύριε Δήμαρχε? Βλέπω ότι κάποιοι από την περιφέρεια, μεμονωμένα αν θέλετε, κάνουν κάποιες επαφές, υπάρχουν κάποιες επαφές να δουν πού θα μπουν, αν θα μπουν,
Για τον Δήμο σας τελικά έχει οριστικοποιηθεί αν θα μπουν στο ύψος του Δήμου Νέστου διόδια ή όχι? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω κάτι επισήμως. Έτσι όλα αυτά που δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ό,τι ακούτε και εσείς και ό,τι διαβάζετε. Καλά, όμως δεν θα είναι και περίεργο να το μάθουμε, να ευνηδιαστούμε δηλαδή για κάτι. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο πια. Έτσι δεν ευελπιστούμε ότι θα το γνωρίζουμε από πριν. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάτι επίσημο και νομίζω ότι σπασμωδικά δεν μπορείς να το λύσεις αυτό το θέμα. Πρέπει οργανωμένα λοιπόν και σαν ΠΕΔ να αντιδράσουμε όλοι μαζί οι δήμαρχοι, ανεξάρτητα του πού υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθούν τα διόδια.